Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Θα συμπληρώσουμε σήμερα τα όσα είχαμε πει περί προσελητισμού την περασμένη εκπομπή. Ο ελλαδικός χώρος, χώρος Ορθοδοξίας, πάσχει από αυτή την κακή πληγή, από την προσελητιστική ενέργεια, από την προπαγάνδα δηλαδή ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν οπαδούς, προσπαθούν να σβήσουν αν ήταν δυνατόν την Ορθοδοξία μας. Και δεν είναι μόνον αλόθρησκοι οι οποίοι θα εδικαιολογεί το εν τίνει μέτρο να φιλοδοξούν, να αποκτήσουν κάποιους οπαδούς στη θρησκεία τους. Προπαγάνδα προπαντός ενεργείται από πλευράς χριστιανών της δυτικής χριστιανοσύνης, οι οποίοι δεν προσπαθούν να κάνουν χριστιανούς τους Έλληνες, αλλά απλώς να τους αλλαξοπιστήσουν, να τους κάνουν ετεροδόξους, αιρετικούς, πλανεμένους, παπικούς ή προτεστάντες, να τους οδηγήσουν μέσα στις εκατοντάδες και χιλιάδες αιρετικές προπαγάνδες τους. Είχαμε τονίσει ότι ο προσελητισμός ενεργείται κυρίως και μόνον, θα λέγαμε, εις βάρος της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει ένα παράδειγμα στο οποίο να ασκήθηκε προσελητισμός από Ορθοδόξους εις βάρος κάποιας άλλης αιρέσιος, πραθρησκείας, θρησκείας ή παπισμού ή προτεσταντισμού. Γι' αυτό ακριβώς και τα συντάγματα περιλάμβαναν απαγορευτική διάταξη κατά του προσελητισμού στην αρχή, κατά της επικρατούσης θρησκείας, γιατί μόνο αυτός ο προσελητισμός ενεργείται. Το Σύνταγμα του 75-86, το οποίο ισχύει και τώρα, αναφέρει απλώς ότι ο προσελητισμός απαγορεύεται, άρθρον 13, παράγραφος 2. Βέβαια, όπως είχαμε ερμηνεύσει, στην παράγραφο 2 αναφέρεται η διάταξη «Ο προσελητισμός απαγορεύεται» στην παράγραφο που αναφέρονται γνωστές θρησκείες, ότι πάσα γνωστή θρησκεία είναι ελευθέρα. Ναι, άρα ο προσελητισμός απαγορεύεται να ασκείται από την Ορθόδοξη, η οποία δεν είναι απλώς γνωστή, είναι η επικρατούσα. Επομένως και το Σύνταγμα, χωρίς να το λέγει πολύ διακριτικά, απαγορεύει τον προσελητισμό τον ένα και μοναδικό που υπάρχει εναντίον της επικρατούσης θρησκείας, αλλά τίποτε δεν μας εμποδίζει να θεωρήσουμε ότι ο προσελητισμός γενικά απαγορεύεται από κάθε θρησκεία για κάθε θρησκεία. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν άσκησε προσελητισμό. Εκείνες οι αιρέσεις και ο παπισμός που κόπτονται για να αλλάξει το Σύνταγμα και να αλλάξει ο νόμος που υπάρχει, δυστυχώς είναι που θέλουν να καλυφθούν και να ασκούν προσελητισμό, καλυπτόμενες οι αιρέσεις και οι προπαγάνδες αυτές, καλυπτόμενες κάτω από κάποια, θα λέγαμε, κρούστα, κάποιο μανδύα ανοχής θρησκευτικής από κάποιο μανδύα καλοπίστου λεγόμενου προσελητισμού. Είχαμε πει δύο λόγια και θα συμπληρώσουμε σήμερα. Υπάρχει άραγε καλόπιστος προσελητισμός? Είχαμε τονίσει πως δεν υπάρχει καλόπιστος προσελητισμός. Υπάρχει χριστιανική μαρτυρία, βεβαίως υπάρχει και κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει, γιατί το Σύνταγμα προστατεύει και όλα τα συντάγματα και οι συμβάσεις διεθνείς προστατεύουν
το δικαίωμα της εκφράσεως, της σκέψεως και των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το δικαίωμα της λατρείας και το δικαίωμα της μεταβολής της θρησκείας. Ναι, αλλά όμως άλλο είναι αυτό να εκφράζει κανείς τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις μέσα σε πλαίσιο ελευθερίας, αγάπης, αληθείας, δικαιοσύνης, αξιοπρεπίας και άλλο να εκφράζει αυτές τις θρησκευτικές πεποιθήσεις έστω που είναι ελεύθερο να τις εκφράσει με σκοπό προσελητιστικό, με σκοπό να μεταβάλει τη συνείδηση τη θρησκευτική του άλλου και να τον ρημουλκίσει στη δική του θρησκεία. Αυτό δεν είναι καλόπιστος προσελητισμός, αυτό δεν είναι χριστιανική μαρτυρία και θα δούμε τι διαφέρει η χριστιανική μαρτυρία από τον προσλητισμό. Όπως αναφέραμε, η Εκκλησία η οποία πάσχει από τον προσλητισμό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία προσπάθησε να περιφρουρήσει το ποίμνιόν της και να θυμίσουμε μία παλιά εγκύκλιο υπό αριθμών 16-68 κάθετος 83-5 κάθετος 4-9 1934. Ένα έγγραφο της Ιεράς Συνόδου προς την κυβέρνηση με το οποίο η Ιερά Σύνοδος διαμαρτύρεται για την έντεχνη συγκεκαλυμμένη και ανέντιμη προσπάθεια ετεροδόξων να προσελητήσουν Ορθοδόξους. Οι ετερόδοξοι αυτοί, όπως πάντοτε, απευθύνονται, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο της Συνόδου προς την κυβέρνηση, όχι μόνο εις τελείους άνδρας, αλλά και εις ανήλικα παιδεία, δηλαδή μια προσπάθεια γενιτσαρισμού. Και εκπλαγίου διδάσκουση και πράγματα εναντία της Ανατολικής Εκκλησίας, οφειλούμενη μάλιστα από τις εκ των πολεμικών περιστάσεων ενδίας και απορίας των Ελλήνων και ωφελήθησαν από τις περιστάσεις του πολέμου που δημιούργησαν κάποια απορία, φτώχεια και δυστυχία στους Έλληνες και σύστησαν αυτοί εις την μέλη της ελληνικής επικρατείας και διατηρούσαν αδρές δαπάνε σχολεία και ίδρυαν σχολεία των οποίων επιστατούσε και εφορεύουσιν αυτοί οι ίδιοι ανεξαρτήτως και σκοπός των σχολείων αυτών είναι η διάδοση της σκεφτικής ετεροδοξίας. Ήρθαν σχολεία όπως οι παπικοί, οι προτεστάντες, ευαγγελικοί και οι άλλοι, οι άλλες παραφιάδες της αιρέσεως που δεν έρχονται να κάνουν χριστιανούς τους χριστιανούς, αλλά τους Ορθοδόξους να αφανίσουν. Και συνεχίζει η Ιερά Σύνοδος, λέγουσα ότι οι ασκούντες αυτή την προπαγάνδα απευθύνονται κυρίως εις την νεολαία ως δεκτικότεραν κατηχήσεως, γιατί είναι πιο δεκτική κατηχήσεως και προσελητισμού, για το έτη αστήριτον αυτής εις τα δόγματα της Εκκλησίας των Πατέρων, διότι ακόμη οι νέοι δεν έχουν στηριχτεί, δεν έχουν οριμάσει να είναι στηριγμένοι στην αλήθεια της πίστεως και διδάσκουν τόσο απατηλότερον όσο ακινδυνοδέστερον απατώσει τους απνουστέρους. Αυτή λοιπόν η εγκύκλιος της Εκκλησίας, το έγγραφο προς την κυβέρνηση του 1934 μας φέρνει μπροστά στο πρόβλημα της προσιλητιστικής δράσεως των διαφόρων αιρέσεων, των διαφόρων ετεροδόξων, των διαφόρων παραθρησκευτικών οργανώσεων που και με σχολεία και με βιβλία, έντυπα, περιοδικά και με πλήση εγκεφάλου προσπαθούν να διεισδύσουν στην συνείδηση των χριστιανών ορθοδόξων με σκοπό να μεταβάλουν την θρησκευτική αυτή συνείδηση. Υπενθυμίζω ότι είναι προσλητισμός βάσει του νόμου που ισχύει ακόμη. Είναι ο νόμος που τροποποιήθηκε του 1938, το άρθρο 4,
το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 2 του 1939 του νόμου 1672. Δεν επαναλαμβάνω την ανάγνωση του άρθρου 4, απλώς διαβάζω το άρθρο 2 που είναι τροποποίηση του άρθρου 4. Άρθρο 2 λοιπόν του νόμου 1672 του 1939 λέγει: ο προσελητισμός ιδία εδώ έρχεται να προσδιορίσει επιγραμματικά ενδεικτικά, δηλαδή μερικές να μας φέρει περιπτώσεις προσελητισμού. Ιδία ιδιαίτερα είναι προσελητισμός ιδία πάσης φύσεως παροχών, με κάθε παροχή ήδη υποσχέσεων τιούτων ή άλλης ηθικής ή υλικής περιθάλψεως, είτε και με υποσχέσεις ότι θα δώσει παροχές ή με άλλη ηθική ή υλική περίθαλψη που φαίνεται ως θεμητό μέσο, διαμέσων απατηλών και στη συνέχεια και με άλλα μέσα απατηλά διακαταχρήσεως της απειρίας, όταν κάνει κατάχρηση της απειρίας ή εμπιστοσύνης, όταν δίνει, θα λέγαμε, εμπιστοσύνη κάποιος και του συμπεριφέρεται άλλος σαν λύκος, του λέγει πως θα σου πω αλήθειες Ευαγγελίου και Ορθοδοξία και του διδάσκει αίρεση, εννοείται, ήδη εκμεταλλεύσεως της ανάγκης της πνευματικής αδυναμίας ή κουφότητος. Και όταν εκμεταλλεύεται την ανάγκη υλική ή πνευματική, την αδυναμία την πνευματική, την κουφότητα, όταν είναι κανείς, θα λέγαμε, ελαφρώς, δεν έχει πολύ μυαλό, ή και με υποτονική νοημοσύνη, με χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης, άμεσος ή έμεσος προσπάθεια. Τι είναι λοιπόν προσλητισμός? Μία άμεσος ή έμεσος προσπάθεια. Με ποιο σκοπό προσδιοίσθηση η θρησκευτική συνείδηση ετεροδόξων, εννοείται και ετεροφρίσκων, επισκοπών μεταβολής του περιεχομένου αυτής. Λοιπόν, είναι προσλητισμός μια ενέργεια με κάθε μέσο. Θα δούμε γιατί κάθε μέσο μπορεί να είναι προσλητισμός αθέμητος. Στη συνέχεια, με κάθε μέσο, έμεσος ή άμεσος, λέγαμε, ενέργεια, με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, προσδιείσδηση στη θρησκευτική συνείδηση των άλλων, των ετεροδόξων ετεροθρήσκων, με σκοπό την μεταβολή του περιεχομένου αυτής, ώστε να αποσπαστεί αυτός που προσελητίζεται από μία πίστη, από μία θρησκεία και να ρημουλκηθεί, να οδηγηθεί σε μία άλλη πίστη, σε μία άλλη θρησκεία. Αυτό λοιπόν είναι ο προσελητισμός, ο οποίος δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες συγγραφές, κάποια επίσημα άρθρα τα οποία τονίζουν ότι ο προσελητισμός γενικά απαγορεύεται, άσχετα αν είναι θεμητά ή αθέμητα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται. Όμως, η Δύση δεν ησύχασε, δεν της άρεσε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Γι' αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιο παράθυρο, να ανοίξει κάποιο παράθυρο για να μπορέσει να εισέλθει μέσα στον χώρο της Ορθοδοξίας και να ασκήσει προσελητισμό με κάποιο προπέτασμα δήθεν της καλής, του καλού προσλητισμού, του καλοπίστου, δηλαδή της χριστιανικής μαρτυρίας που δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Φυσικά το Σύνταγμα επιτρέπει και όλα τα συντάγματα την ελευθέρα διακίνηση των ιδεών και των θρησκευτικών πεπιθήσεων, το κήρυγμα. Αλλά ποια είναι η χριστιανική μαρτυρία και ποιος είναι ο προσλητισμός, θα πούμε ευθύς αμέσως.